挽歌，眨一眨眼皮能把鬼识破。半个跟头十万八千里，斗一斗威风，山峰的野岭，哪里有难斗向你，哪里有险斗勇哥，神机επεισόδιο 42. Δόκτωρ Πίθηκος. Είναι τα μάτια ενός τέρατος! Είναι τεράστιος! Ο Πίθηκος θα μπορεί να τον αντιμετωπίσει! Τεράστιος δεν πάει να πει τίποτα! Οποιοςδήποτε μπορεί να τον βάλει κάτω! Εσύ είσαι ο πιο μικρός όμως από όλους μας! Εσύ μπορείς να γίνεις ο ήρωάς μας! Να προσέχεις το δάσκαλο! Ναι, ναι! Γεια σας, καλογερή! Πόσο πληρώνει κανείς για να σας προσλάβει! Εγώ ήρθα έτσι! Δεν έπρεπε να είχες έρθει! Εγώ θα σε στείλω στην κόλαση! Εσύ, ξανασκέψου το ποιος θα πάει στην κόλαση! Μα δεν ξέρεις ότι θα πεθάνεις! Θα σε κανονίσω με αυτό! Χα! Το να είσαι τεράστιος δεν είναι και τόσο καλό κάποιες φορές. Δεν δέχομαι να πολεύω με μικρούς σαν εσένα. Καλό μου ακούγεται. Χα! 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 Το τεράστιο τέρας δεν είναι και τόσο δυνατό όσο φαίνεται. Έρχομαι κι εγώ! Έφυγε. Α, κερδίσατε. Επιτέλους. Θα πρέπει να φοβηθήκατε πολύ. Προσκυνητές, από πού είστε? Πού πηγαίνετε? Ερχόμαστε από την Κίνα και πηγαίνουμε στην Ινδία. Παρακαλώ, δεχτείτε την ευγνωμοσύνη όλων των ανθρώπων της πόλης αυτής. Πήθηκε, ποιος τον! Φαίνεται όπως υποφέρατε πολύ από το τέρας. Σωστά. Το τεράστιο τέρας ήρθε πέρσι και κάθε οικογένεια στην πόλη ήταν υποχρεωμένη να του προσφέρει ένα βόδι, ένα γουρούνι και ένα σκύλο κάθε μήνα. Δεν αντέχουμε πια. Μην ανησυχείς. Δεν θα φύγουμε αν δεν το πιάσουμε. Θα θέλαμε να κάνουμε μια δωρεά για να χτιστεί ένας ναός από εσάς. Μπορείτε να μείνετε περισσότερο. Γουρουνάκο, γρήγορα! Έλα μαζί μου. Πήθηκε! Πάλι βλέπω φαναράγια σπηλιά!
Οχθήθηκε, αλλά δεν μπορώ μόνος μου! Δεν μπορώ! Κρατήσου! Μην το αφήσεις να σε καταπιεί! Θα ξανακάνεις κακοπλώγματα! Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη! Πώς μπορείς να μιλάς με τη γλώσσα σκομμένη? Ξαναφυτρώνει εύκολα! Από πού ήρθες? Δεν είμαι τέρας, ήμουν βούδα στα ουράνια κάποτε, ήμουν φρουρός του Ζιάν! Γιατί έπρεπε να φύγεις από τα ουράνια? Οφείλαγα δύο θησαυρούς για τον Ζιάν. Δεν περίμενα ότι μια μέρα θα τους έκλεβαν. Φοβήθηκα ότι θα με τιμωρήσουν. Τι θησαυρός είναι? Ένα μαγικό κουδούνι και μια ρόμπα. Αληθεύει αυτό? Αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε. Γρήγορα, γρήγορα, δείξε μας τον δρόμο. Δάσκαλε, ορίστε! Πήθηκε, τα βιβλία είναι εδώ στροφής για σένα! Πήρα ένα ειδικό φάρμακο στα ουράνια. Το στέωμα μου είναι διαφορετικό. Μπορώ να τρώω όχι μόνο δημητριακά, αλλά και βιβλία. Έτσι μαθαίνω. Άρα είσαι και γιατρός, Φυσικά! Τότε θα μου πεις τι έχω. Να κοίταξε το χέρι μου, έλα! Είσαι υγιής και ενεργητικός, μόνο που έχεις κάποια όνειρα το βράδυ και κάποιο πρόβλημα με την ούρηση και κάτι με το αριστερό σου αυτή. Θα γινώσουν καλός γιατρός αν δεν ήσουν προσκυνητής, τα πέτυχες. Εμένα τι λες, δάσκαλε? Εσύ ανησυχείς για το που θα πας. Δεν είναι έτσι, Τρώω τόσο πολύ καθημερινά, έχω φάει 10 βόδια, 10 γουρούνια. Μπορείς να πας στη θάλασσα της Ανατολής, εκεί θα βρεις κάπου να μείνεις. Καλή ιδέα, αλλά είναι ο τόπος του βασιλιά Δράκου. Τον έχω γνωρίσει. Θα γράψω ένα γράμμα για να σας συστήσω. Μπορείς να το πάρεις μαζί σου. Στο καλό να πάτε, στο καλό! Στο καλό! Μεγαλειότατε, μεγαλειότατε. Ναι. Πού είναι η βασίλισσα? Δεν είναι μαζί σας. Αχ, τι να κάνω? Τι να κάνω? Βασίλισσά μου! Βασίλισσά μου! Thank you.
Συγγνώμη που σας ενοχλώ, Βασίλισσά μου, αλλά ο Σουλτάνος της Νεκροκεφαλής σας στέλνει ένα δώρο. Είναι μια ρόμβα υψηλοτάτη. Ο Σουλτάνος της Νεκροκεφαλής θέλει να σας δει να τη φοράτε. Αλλιώς θα με τιμωρήσει. Από πού ήρθες? Ο Σουλτάνος της Νεκροκεφαλής με εχμαλώτησε για να σας υπηρετώ. Τον μισείς? Βεβαίως και τον μισώ. Δώσ' μου το μαχαίρι. Α! Αγαπητοί μου, ήσουν πολύ όμορφη πριν με τη ρόμπα αυτή. Σ' αγαπώ και σου δίνω μια τόσο όμορφη ρόμπα, αλλά εσύ θέλεις να με μαχαιρώσεις. Πώς τολμάς να σκέφτεσαι έτσι? Εσύ? Έλα να πιεις μαζί μου! Έλα! Έλα! Τι συνέβη? Δεν είμαι σίγουρος. Άπλωσα το χέρι μου να κουμπίζω τη ρόμπα και έπαθα σοκ. Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό. Δεν ξέρω τι έγινε. Γιατί δεν μου είπες ότι έκλεψες τη ρόμπα του φεγγαριού από το σεντούκι? Και τι έγινε που την έκλεψα? Η μαγική ρόμπα του φεγγαριού έχει τη δυνατότητα να προστατεύει αυτόν που τη φοράει από οτιδήποτε κακό τον πλησιάσει. Για περάστε, για περάστε. Αγοράστε ρίζες, μανδραγόρα. Έχω μπολ και βάζω σε όλα τα χρώματα και σχήματα. Πεπόνια, έχω φρέσκα πεπόνια. Εσύ εκεί θέλεις ένα νοστιμότατο πεπόνι? Ναι, πεπόνι. Πεπόνι. Γκουρουνάκο, περίμενε. Πρέπει να βρούμε ένα μέρος να κοιμηθούμε πριν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το φαΐ. Άνθρωπε μου, δικό σου είναι αυτό το παντοχείο? Ναι, από πού έρχεστε? Είμαστε προσκυνητές και πηγαίνουμε στην Ινδία. Εγώ είμαι υπεύθυνος αυτό το παντοχείο. Είστε ευπρόσδεκτοι να περάσετε μέσα. Γκουρουνάκο, πήγαινε να μας φέρεις ρύζι και λαχανικά για βραδινό. Πάω αμέσως. Λεφτά! Συμπολίτες! Ο βασιλιάς είναι άρρωστος και ο βασιλικός γιατρός δεν μπορεί να το θεραπεύσει. Όποιος έχει ιατρικές γνώσεις και μπορεί να θεραπεύσει τον βασιλιά, ασκήσει την αφίσα αυτή. Η επιτυχία θα αμυφθεί. Η αποτυχία θα τιμωρηθεί. Υπάρχουν εθελοντές. Ποιος θα θεραπεύσει τον βασιλιά? Ποιος? Εγώ. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Μπορώ να το θεραπεύσω. Πηγαίνετε με στον βασιλιά σας. Ζήτω! Ζήτω! Ζήτω, ζήτω! Εάν επιτρέπετε, πώς σπουδάσατε ιατρική? Καλύτερα δώστε μου κάτι να φάω και ύστερα θα θεραπεύσω τον βασιλιά. Με προειδοποιώ, εάν μας κοροϊδέψεις και θέλεις να προσφερθείς να βοηθήσεις μόνο και μόνο για το φαγητό, θα το μετανιώσει. Το σε ρωτώ, σου φαίνεται πως έχω πρόσωπο ανθρώπου που θα σε κοροϊδεύε? Εντάξει. Ωχ.
Μας κορόιδεψες, φρουρί, κάντε τον σούπα. Μισό λεπτό, πείθηκε! Ποιος είναι ο πείθηκος? Εγώ είμαι ο πείθηκος! Είμαι απεσταλμένος από το παλάτι. Πρέπει να έρθετε μαζί μου, ο βασιλιάς είναι πολύ άρρωστος. Ακολουθήστε μας. Και γιατί πρέπει να το γιατρέψω εγώ? Διότι αν δεν το κάνω φίλο σου Γουρνάκος, θα έχει πρόβλημα. Αυτός ο πίθηκος πρέπει να έρθει σύντομα. Αλλιώς θα με βάλω σε καυτό νερό. Όνειρο βλέπω. Πίθηκε! Γεια σου! Είπα ότι θα θεράπευα την ασθένεια του βασιλιά, αλλά δεν μπορώ, πρέπει να το κάνεις! Γουρουνάκο, δεν είμαι γιατρός, πώς θα το κάνω! Μπορείς! Μα και πώς το ξέρεις ότι μπορώ! Μου είπες για τα προβλήματα της υγείας μου και ότι έχεις φάει εκείνα τα βιβλία ιατρικής! Μα αστειευόμουν, Γουρουνάκο! Πίθηκε, μην παίζεις με τη ζωή μου! Σε παρακαλώ! Βοήθεια! 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 Περιμένετε! Αφήστε το φίλο μου! Θα θεραπεύσω το βασιλιά σας! Μα μόλις παραδέχτηκες ότι δεν είσαι γιατρός! Σωστά, αλλά μπορώ να δοκιμάσω! Εντάξει, φρουρίλιστε τον. Μεγαλαιότατε, κάποιος ήρθε και λέει ότι μπορεί να σας θεραπεύσει. Κύριε, ο βασιλιάς θέλει να σας δει. Ο πίθηκος θα σας θεραπεύσει, μεγαλαιότατε. Είναι πίθηκος! Μην αφήσετε αυτόν τον πίθηκο να πλησιάσει το βασιλιά! Δεν χρειάζεται! Μπορώ και από εδώ! Δεν μπορείς να κάνεις φάρσες στο βασιλιά! Εάν κάνεις λάθος, θα τιμωρηθείς! Μην κάνεις κανένα λάθος! Πρόσεχε! Μεγαλειότατε! Είμαι έτοιμος! Δέστε τη μία άκρη της κλωστής στον καρπό σας! Μάλιστα, έτοιμο! Χρειάζομαι ένα σκαμπό! Όχι, τα σκαμπό δεν επιτρέπονται στο βασιλικό δωμάτιο! Έχω καλά νέα. Η κλωστή μου αποκάλυψε την αρρώστια του. Έχει πρόβλημα με την καρδιά, διότι κάποια που αγαπά εξαφανίστηκε απότομα. Εάν του δώσετε ένα φλιτζάνι τσάι, θα έχει συνέλθει μέχρι το επόμενο βράδυ. Καταλάβατε? Θα κάνουμε ό,τι μας λες, αλλά αν ο βασιλιάς δεν γίνει καλά... Εντάξει, κύριε βασιλικέ ιατρέ, σύμφωνοι είμαστε. Όχι. Εάν ο βασιλιάς δεν γινόταν καλά και έλειπες, και εσύ θα είχα χάσει τη ζωή μου, το καταλαβαίνεις. Ήρεμα, Γουρουνάκο, ευθύνεσαι εσύ γι' αυτό. Μέχρι να γίνει καλά, το γουρούνι θα μείνει κλειδωμένο στο πουντρούμι. Αφέντη, μην εκνευρίζεσαι. Θα το χειριστώ εγώ. Φέρε δύο υπηρέτες! Γρήγορα! Ναι, κύριε. Δεν θα παρακαλώ.
Με προσοχή. Αυτός ο πίδικος είναι θαυματουργός. Ο βασιλιάς ήπιε ένα φλιτζάνι τσάι και έγινε καλά. Σας προσκαλεί με τους συντρόφους σας να δεχτείτε να διπλήσετε μαζί του. Στην υγειά σας! Στην υγειά σας! Στην υγειά σας! Πείθηκε, θα σου πω κάτι. Η βασίλισσα και εγώ αγαπιόμασταν πολύ. Δεν περίμενα να εξαφανιστεί τόσο απότομα. Παρόλο που νιώθω καλά τώρα, έχω ένα μεγάλο πόνο στην καρδιά. Να μην ανησυχείς, μεγαλειότατε! Θα βρούμε τη βασίλισσα και θα σου τη φέρω πίσω! Ακούστε όλοι! Είμαι επικεφαλής των τεράτων. Ο αφέντης ο Σουλτάνος της νεκροκεφαλής μου ζήτησε να εχμαλωτήσω 2 υπηρέτριες από το παλάτι και να τις διορίσω υπηρέτριες της βασίλισσας. Βρίσκεται η βασίλισσα εδώ! Μάλιστα, και τι έγινε? Δεν θα το κάνετε αυτό! Αν θέλετε το καλό σας, αφήστε τη βασίλισσα! Ποτέ!自由招数神奇，把世阴暗拦路，七十二变之地，什么魔法狠，独自。